Να είμαστε! Να είμαστε! Ξεκινήσαμε το χημικό καθαρισμό. Λοιπόν, κάτσε λίγο να κλείσω το ρεύμα, γιατί ακούγεται πολύ αγγλία και θα έχουμε... Δεν θα ακουγόμαστε με το κουτάλο. Αυτό ακυγυρίζει άμα το θέλεις. Ναι, μπράβο. Τραβάω λίγο το ρεύμα. Μάλλον όχι, θα το κάνουμε αλλιώς πρώτα. Ακή, θα πάρω λίγο ένα δείγμα. Μιλάμε τώρα για πολύ καφέ. Όχι λίγο. Εδώ έχω πάει δεύτερο δείγμα. Έχω βάλει το μαγνήτη μέσα. Υπόψη μου ότι αυτή τη στιγμή, για τις ανάγκες στο βίντεο, δεν έχω βάλει φάρμακο ακόμα μέσα, το χημικό του πρώτο. Ναι. Το χτυπάω απλά το να κατεβώ. Αυτό κανονικά ήθελε, η διαδικασία είναι να το ξεκλίνω πρώτα, να φύγουν τα χοντρά. Εγώ για τις ανάγκες του βίντεο δεν έχω ξεκλίνει το κύκλωμα. Χτυπήσαμε μισή ώρα εισαγωγή της τροφή, έκανα μια αλλαγή, είναι άλλη μισή ώρα. Κάτσε να το σταματήσω. Ακόμα ούτε την τετράωδη βάνα δεν αξιώθηκα να περάσω. Λοιπόν, αγιά σου. Που είχα μείνει, ναι, να το σταματήσω για να ακουγόμαστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πίσω από την κάμερα είναι το φιλαράκι μου Άκης. Καλησπέρα. Γεια σου ρε Άκη. Είναι ηλεκτρολόγος. Μηχανολόγος ΤΕΗ, καλά τα λέω Άκη. Μηχανικός. Μηχανικός, τι μηχανολόγος μου, ωραία, μαν μου, ωραία, ναι. Άγια σου, συμπλήρωσε με. Έχεις κάνει κάποια έργα στο σπίτι εδώ, παλιότερα. Με βοήθησες πρόπερση με τη θέρμανση εδώ που τα συμμορφώσαμε, τα βάλαμε μπρος. Θα ανεβάσουμε και το βίντεο. Τώρα τα έχω ξυλώσει όλα. Θα γίνουν όλα από την αρχή. Έχω εδώ πέρα... Πώς τα λένε αυτά ρε Άκη? Πολυστρωματικές. Πολυστρωματική. 1, 2, 3, 4, 5. Τέλος πάντων, πού το μέσα είναι το? Κάτσε να τα ανοίξω. 5. Μπορείς να πάρεις την τρύπα να φανεί. Είναι πολύ μεγάλη η τρύπα. Πολύ μεγάλη. Πολύ πολύ μεγάλη. Θα τραβήξω λίγο πίσω. Εδώ ίσα ίσα που περνάει το μολύβι μέσα σε αυτό. Δεν περνάει μέχρι εκείνη. 5. Και άλλα 15. Εδώ. Εδώ. Κάτι κομμάτι από εδώ πέρα πίσω. Πολυστρωματική. Πάρε κόσμο να έχεις. Το μπόραματα πολυστρωματικές, όπως... Για πέταμα όλα. Το μπόραμα. Έβαζε μπρος. Το λέβητα, όχι το λέβητα, έβαζε μπρος γιατί στο νερό έκλεινε τη βρύση και χτυπάγαν όλα. Εμείς προσπαθήσαμε να τα συμμορφώσουμε. Προπέρσι τα καταφέραμε. Έχανε λίγο από εδώ, έχανε λίγο από εκεί. Σφίξαμε, κάναμε, ράναμε, μέχρι εκεί ήταν. Δεν πήγαινε άλλο. Ναι. Τώρα τι πάθαμε εδώ. Αλλάξαμε τα ρολόγια της ΔΕΗ. Της ΔΕΗ, λέω, της ΔΕΑΛ. Βάλαμε τα ψηφιακά. Και όταν ήρθε το νερό, ήρθε και άμμο. Ήρθε και έδεισε ο Λεβίτας, ενώ θα δούλευε καημένος, θα έβγαζε καμιά πενταετία ακόμα. Ήρθε και έδεισε, πάει, βουλώσαν όλα. Βούλωσε εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης που είναι χώμα. Δεν είναι άλατα να το ξεβουλώσεις. Ένα κοστολόγιο δηλαδή για τον εναλλάκτη. Ο κυκλοφορητής αρχίζει και σφυρίζει με τη μαυρίλα που έχει μέσα. Οπότε τα εισιτήρια έχουν τελαθεί. Ήταν υπερβολικό το έξοδο. 2-3 πράγματα που ήταν αλλάξει, ήταν υπερβολικό το έξοδο, οπότε λέμε... Αντικατάσταση. Αντικατάσταση, ναι, έτσι. Σήμερα ξεκίνησε ο χημικός καθαρισμός, έχει ακόμα δουλίτσα εδώ. Θα δουλέψουμε χαλκοσουλίνα. Αυτά εδώ πέρα θα τα ξυλώσω, δεν είναι δουλειές αυτές. Δεν λέω ποιες είναι σωστές. Θα δουν και το πρώτο βίντεο που κάναμε μαζί. Πώς ήτανε και πώς θα γίνουνε. Μίνι βανάκια πουθενά για έλεγχο. Βάνα εδώ πέρα πουθενά για έλεγχο. Πόσα σώματα έχει το σπίτι, Θωμά? 4 σώματα έχει. Έχει 4 σώματα. Έχει 3 εδώ πέρα στο διάδρομο
και ένα στο μπάνιο Μικρούλη 4. Το θέμα είναι ότι τα τρία είναι μεγάλα και είδα εξωτερικούς διακόπτες βρόγχου. Είναι τρίστυλα. Είναι δυνατόν τρίστυλο. Ένα μέτρο, ένα 20 πι, πόσο είναι τρίστυλο να το βάζεις εξωτερικό διακόπτη βρόγχου και να περιμένεις να δουλέψει. Ειδικά το τελευταίο σώμα μαζί με το μπάνιο δεν δούλευε καθόλου. Ναι. Πέρα από τη μαυρίλα τη λασπούρα που έχει εδώ μέσα, δεν δούλευε καθόλου. Έκανε ο διακόπτης του εξωτερικού βρόχου bypass, είχε και τη λάσπη. Μίλησα με την οικιάστρα και μου λέει εκεί πέρα έχω κρύο. Όχι έντονο μου λέει, έχω το κλιματιστικό, ανοίγω από εκεί. Αλλά η διαφορά φαινότανε. Άντε μπαίνω στο μπάνιο. Στο μπάνιο θα ζεστάνει γιατί είναι μικρούλι το μπάνιο, ανοίγει το ζεστό νερό. Είχαμε διαφορές, αλλά χρειαζόταν όλα ξύλωμα γιατί το δίκτυο είναι τραυματισμένο, έχει πολύ σκουριά, έχει πολύ λάσπη. Είχε φάει πολύ ξύλο ο προηγούμενος Λέβητας. Τρυπιοδοχείο διαστολής, βάλανε αυτόματο πλήρωσης. Τρέχα νερά, ανανεωνόταν συνέχεια το νερό. Έχει πολύ λάσπη μέσα. Λοιπόν, όπως είπα πριν, κανονικά αυτό το νερό θα πρέπει να το πετάξω, αλλά για τις ανάγκες του βίντεο δεν το πέταξα. Το περνάω μέσα από το μαγνητικό φίλτρο. Πήραμε και ένα δείγμα. Θα δούμε τι έχει κρατήσει ο Ρουφιάνος που λέω εγώ, το μαγνητικό του φίλτρο. Και τι έχει να βγάλει ακόμα. Αυτό το μαγνητικό αυτό φίλτρο. Είναι το μαγνητικό. Το οποίο αυτό το είχα ανεβάσει κιόλας και βίντεο. Το έχει κάνει δικιά σου κατασκευή, σωστά. Δικιά μου κατασκευή, ναι. Είναι 35 πόντους μαγνήτης, δεν υπάρχει τέτοιο στην αγορά. Το έχει κάνει παραγγελία. Ναι. Έγινε παραγγελία μέσω Κίνας. Κομμάτια του μαγνήτη από Κίνα και τα έδεσα εγώ. Λοιπόν, έτοιμος. Ναι, εγώ δεν ναι. Το έχω. Εδώ ήσουν όλη την ώρα, έτσι δεν είναι. Ναι, εδώ πέρα. Δεν έχω πειράξει κάτι. Σουβλάκι. Τώρα τι βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτή είναι η σκουριά. Είναι ρινίσματα σιδήρου. Κοίτα με. Και δεν έχει μόνο αυτή μέσα. Έτσι. Ο μαγνήτης θα καθαριστεί 20 φορές. 15 αναλόγως. Τόσες πολλές. Ναι. Με μία δεν φτάνει. Όχι, με μία δεν φτάνει. Γιατί πώς λειτουργεί το φάρμακο. Το φάρμακο ξύνει τη μαυρίλα, τη σκουριά. Δεν την ξύνει με τα νύχια, την περνάει από πάνω, γλύφει, τη λιώνει και τη σηκώνει. Και μέσω της πίεσης της αντλίας συνταξιδεύουν τα ρινίσματα και έρχονται και κουλάνε, τα μαζεύουν αυτό εδώ. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο δεν αδυνατίζει το φάρμακο. Αντί να πετάς συνέχεια κάτι και λίγο να... Έχεις όλο το φάρμακο μέσα και ο Ρουφιάνος δουλεύει. Σωστά. Ωραίο. Μπορεί κάποιος αυτό να το αγοράσει στο εμπόριο, να το βρει στο εμπόριο. Ναι, μπορεί. Έχει Fairlox, 8,5 εκατοστάρικα σε FPA. Α, δεν είναι φτηνό. Δεν είναι καθόλου φτηνό. Είναι ένα ζεύγος, γύρω στους 25 πόντους. Και έχει 8,5 εκατοστάρικα μαζί με το βαλιτσάκι πανάτευα. Εγώ 8,5 εκατοστάρικα δεν τα δίνω. Πιάνω τα χέρια μου, το φτιάξα μόνος μου. Και δουλεύει, λειτουργεί. Ωραία. Αυτά να τα βλέπει η κυρία Κατερίνα. Όλο αυτό το βίντεο γίνεται για την κυρία Κατερίνα την ιδιοκτήτρια που μας εμπιστεύτηκε την περιουσία της. Και επειδή είναι μακριά και δεν μας βλέπει, είναι ο μόνος τρόπος να της δείξουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, εδώ έχουν να γίνουν πολλά πράγματα, όπως είπα και πριν, εγώ τα ξύλωσα όλα. Γιατί λίγο έσταζε από εδώ, λίγο έκανε από εκεί. Περνιέται καινούριος Λέβητας για να έχουμε την εγγύηση του Λέβητα. Αν θα ανοίξετε τα manual, το λέει για τον χημικό καθαρισμό. Για να ισχύσει η εγγύηση, πρέπει το νερό να είναι καθαρό. Άσχετα που κουπανάνε τους Λέβητες απάνω στα βιαστικά σε 2 μέρες και τελειώσανε. Και κάνουν κάτι χημικούς καθαρισμούς στον 150 ευρώ σε 2 ώρες. Σε 2 ώρες δεν καθαρίζει το κύκλωμα. Και εδώ δεν είναι τώρα η υπόθεση. Υπάρχει ένας φίλος στο διαδίκτυο
που θυμήθηκα, που πήγε και με έκανε χημικό καθαρισμό με το... στο σπίτι του. Αυτοί που με βλέπουν ξέρουν, στο σπίτι του με τον κυκλοφορητή 6 το φάρμακο της Φέρνοξ μέσα, τα άφησε λέει 2 εβδομάδες και μετά πήγε και ξέπλυνε το δίκτυο. Δεν έκανε χημικό καθαρισμό, ένα πλατσάνισμα έκανε στα λαρισαίκα του λέω. Εδώ με τα συστήματα που έχουμε και πάλι 100% δεν καθαρίζει. Λοιπόν, επειδή μας παίρνουν και τηλέφωνο, πάτα το κουμπάκι, θα συνεχίσουμε αργότερα. Να είσαι καλά, Ρεάκη. Μαγνήτης νεοδημίου από το φίλτρο μας, το μαγνητικό φίλτρο μικροσωματιδίων, και πάμε στο δείγμα νούμερο 3. Λίγο που τον έβαλα μέσα, τώρα άμα τον αφήσω παραπάνω ίσως να μας καθαρίσει και το νερό. Εντελώς, όχι, αλλά ναι, αυτό είναι, με το που το έβαλα μέσα πάντως είδατε ότι άλλαξε χρώμα απευθείας. Ορίστε. Αυτή τη δουλειά θα κάνει και αυτός ο μαγνήτης όταν τοποθετήσω το μαγνητικό φίλτρο μικροσωματιδίων στην εγκατάσταση κάτω από το Λέβητα, ο οποίος Λέβητας ο προηγούμενος δεν είχε κανένα φίλτρο. Και ο μαγνήτης θα τραβάει τα καινούργια που θα βγαίνουν, οπότε ο Λέβητας είναι προστατευμένος. Κάποτε δεν βάζανε καθόλου μαγνήτες. Και αυτή είναι η εγκατάσταση, ανοίξει στα παλιά, στις παλιές εγκαταστάσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα παλιά τα μηχανήματα υποφέρανε και υποφέρουν. Τι υποφέρουν, τα έχουν αλλάξει όλοι στα 12 χρόνια, 15 το πολύ, και έχουμε λέβητες πετρελαίου που δουλεύουν 40 χρόνια σε ρί. Μας έχουν βάλει στον τζόγο να αλλάζουμε τα μηχανήματα 12 χρόνια, γιατί στα 13-14 δεν βρίσκουμε ανταλλακτικά. Πολύ ωραία να γυρνάει το χρήμα. Τι να πεις. Λοιπόν, τα ρινίσματα σιδήρου τα έχει τραβήξει, φαίνονται κιόλας. Να το ξαναδείξουμε. Αυτά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να πάμε ακόμα μία φορά με το μαγνήτη. Φαίνεται. Ακριβώς.
Βάζουμε το μαγνήτη μέσα στο νερό. Αυτά έχουν μέσα τα κλειστά κυκλώματα θέρμανσης. Εσείς τώρα περιμένετε να έχετε απόδοση και θέρμανση δίχως το σωστό χημικό καθαρισμό. Δεν υπάρχει χημικός καθαρισμός, παιδιά, σε 3 ώρες, σε 2 και με 150 ευρώ. Ξεχάσετε αυτά. Χημικός καθαρισμός είναι νεράκι. Βγήκαν κάποιοι αετονίκηδες και παίρνουν λεφτά το κοσμάκι. Παρατάνε την αδεία και σηκώνονται, φεύγουν. Και έρχονται μετά το μεσημέρι. Ήταν 150 ευρώ. Ήταν γάλα με ροκάμα ταλού. Τέλος πάντων. Τι να πεις. Και συνεχίζουμε.